αφήνουμε πίσω μας μια περίοδο σκληρή, άδικη και πολλαπλώς επιζήμια, όχι μόνο οικονομικά, πολλαπλώς επιζήμια για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας και για την πατρίδα μας συνολικά. Στο πλευρό όσων αντιστέκονται στο πολυνομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τάσεται η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική και στη διοίκηση της ΕΣΕΕ, η οποία σύμφωνα με τους ίδιους παραμένει αδρανή, στηρώντας στάση αναμονής, τη στιγμή μάλιστα που ο μικρός έμπορος δεινοπαθεί και καταστρέφεται. Το πολυνομοσχέδιο είναι αλήθεια ότι σε πολλά του σημεία θίγει τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε στο θέμα της απεργίας, είτε σε άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται της αγοράς. Όλα αυτά τα χρόνια ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι τζίροι μας έχουν μειωθεί σε πολύ πολύ μεγάλο σημείο. Ιδίως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση η οποία ζούμε έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Έχουμε συσσωρεύσει χρέη τα οποία δύσκολα μπορούμε να αποπληρώσουμε. Έχουμε τελειώσει ένα 2017 με πολύ μεγάλη πτώση τζίρου, άσχετα αν κάποιοι κάτω στην Αθήνα μπορεί να βλέπουν κάτι διαφορετικό, το οποίο πραγματικά στην υπόλοιπη Ελλάδα, συνομιλώντας με πάρα πολλούς προέδρους εμπορικών συλλόγων και συναδέλφους από διαφορετικές πόλεις, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Η πτώση του τζίρου το Δεκέμβριο ήταν τεράστια. Ξεκίνησε ένας Γενάρης με εκπτώσεις, ο οποίος όντως στην πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων είμαστε καλύτερα από πέρσι. Τηρουμένο όμως ποιον αναλογιών. Τον αναλογιών ότι πέρσι ζήσαμε μια Αριάδνη πρώτες τρεις μέρες όπου τα καταστήματά μας ήταν κλειστά. Οπότε δουλέψαμε φέτος 7 μέρες ενώ πέρσι τη συγκρίνουμε με 3 μέρες. Την ίδια στιγμή σκληρή κριτική ασκεί και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον νομό Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, χαρακτηρίζοντας το πολυνομοσχέδιο ως ένα τέρας 1.500 σελίδων. Κοιτάξτε, το πολυνομοσχέδιο ήταν ένα τέρας 1.500 και βάλε σελίδων και 400 άρθρων, το οποίο ήρθε προς ψήφιση στη Βουλή γρήγορα, στη ζούλα θα έλεγα, μέσα σε τρεις μέρες κυριολεκτικά. Περιέχει διατάξεις που έχουν να κάνουν με τα πάντα κυριολεκτικά, αρμοδιότητες όλων των Υπουργείων. Αμφιβάλλω αν διαβάστηκε στο ελάχιστο από τους βουλευτές που κλήθηκαν να το ψηφίσουν. Εγώ, επειδή έπρεπε να τοποθετηθώ επί κάποιων συγκεκριμένων θεμάτων, διάβασα κάποια από αυτά, αλλά δεν το διάβασα όλο γιατί απλά δεν πρόλαβα. Είναι κυρίως διευθετήσεις μνημονιακών υποχρεώσεων που είχαν τη μορφή προαπαιτουμένων, αρκετών δεκάδων προαπαιτουμένων, οι οποίες θα έλεγα αλλάζουν αρκετά πράγματα σε μια σειρά από θέματα, όπως εργασιακά με τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, όπως και να το κάνουμε, όπως και να το προβάλλει αυτό η κυβέρνηση. Πρόκειται για περιορισμός, πρόκειται περί περιορισμού του δικαιώματος της απεργίας από την κυβέρνηση αυτή. Αλλά έχουμε χάσει τόσα έσοδα και είναι τόσο χαμηλή η τζίρη τα τελευταία τουλάχιστον 2 με 2,5 χρόνια, που πραγματικά οι συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν και κρατάνε τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές είναι όχι μόνο ήρωες, αλλά αγγίζουν δεν ξέρω εγώ ποια όρια. Από εκεί και μετά νομίζω ότι, ξαναφύγω το θέμα της απεργίας, νομίζω ότι είναι ηρωνικό το γεγονός να ζητάει μια κυβέρνηση ένα πολυνομοσχέδιο το 50-1 στην Γενική Συνέλευση και από αυτούς η πλειοψηφία να μπορεί να αποφασίσει για το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει απεργία. Είναι κάποιοι που γνωρίζουν από τα θέματα τα συνδικαλιστικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όλοι οι παράγοντες του συστήματος, δηλαδή ο νομικός κόσμος, δικαστές, δικηγόροι, ειδικοί φορείς διαχείρισης του οργανισμού εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, κοινωνικοί εταίροι, όλοι, ενώ ήταν υπέρ του θεσμού της διαμεσολάβησης και υπέρ της ανάγκης ενίσχυσής του, τελικά απέρριψαν όλα όσα έφερε προς ψήφιση ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Εμείς και συνδικαλιστική δράση θα έχουμε και φωνή θα έχουμε, και επειδή ίσως κάποιοι θα πούνε ότι τώρα ίσως να φωνάζουμε, θα πω κάτι και θα τελειώσω με αυτό. Εμείς, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι πρόεδρος, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια, που νομίζω ότι αγγίζει και άλλες κυβερνήσεις, εμείς όπου θυγόντουσαν τα συμφέροντα των συναδέλφων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ήμασταν απέναντι και φωνάζαμε. Δεν έχουμε ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Όταν βάζουμε υποψηφιότητα στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας, να το καταλάβουν κάποιοι, δεν έχουμε ταμπέλες ούτε κομματικές ταυτότητες. Σας αφήνουμε απ' έξω.